ηθοποιό, την κυρία Κάτια Ανδαδουλάκη, την οποία φήμες θέλουν πολύ έντονα τελευταία να έχει δεχτεί πρόταση για να γίνει κριτική επιτροπή στο Dancing with the Stars. Άλλοι πάλι λένε ότι η πρόταση ναι, μεν έχει γίνει, αλλά ισχύει για να πάρει μέρος η κυρία Ανδαδουλάκη ως υποψήφια χορεύτρια στο Dancing with the Stars. Ο Γρηγόρης Μελάς επιμένει στο ρεπορτάζ του, και δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί ξέρουμε ότι ο Γρηγόρης Μελάς πάντα έχει τεκμηριωμένο ρεπορτάζ. Επιμένει ότι η πρόταση αφορά στην θέση της κριτικής επιτροπής. Ωστόσο, εδώ τον Τζορτζελίνη που έχει κάνει. Μα το έχει μοίρα μα, έχει κάνει το ρεπορτάζ της και έχει ψάξει τις πηγές της. Ναι. Πού καταλήγεις, θέλω να σου πω. Καταλήγω στο ίδιο συμπέρασμα με τον Γρηγόρη Μελά. Ότι θα δούμε δηλαδή στην κριτική επιτροπή. Ναι. Την κυρία Κάτια Δανδουλάκη. Η οποία τη θέλουν πάρα πολύ στον Αντένα, έχουν γίνει συζητήσεις, οι υπογραφές δεν έχουν πέσει ακόμα και τη θεωρούν ότι είναι το κατάλληλο πρόσωπο για το Dancing 3. Είναι κοντά, δηλαδή. Θα δούμε λοιπόν, ναι. Σπύρο, ένα βίντεο το οποίο έχει επιμεληθεί Μίνα Τζανετάτου και μόλις πάρουμε όλες τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, μετά θα συζητήσουμε κι άλλο το παρασκήνιο και θα πούμε κι άλλα. Ένα νέο μέλος πρόκειται να προσθεθεί στην κριτική επιτροπή του Dancing with the Stars. Η Κάτια Δανδουλάκη είναι ένα βήμα πριν τις υπογραφές. Ένα βήμα πριν πει το οριστικό ναι για τη θέση του κριτή στο σόου χορού. Και τώρα δηλαδή τι θέλει ο Άγγελος? Τι ζητάει από μας? Τίποτα. Μόνο τη συγγνώμη μου. Η γνωστή ηθοποιός δέχτηκε με μεγάλη χαρά να συναντηθεί με τους υπεύθυνους του καναλιού για να ακούσει την πρότασή τους, η οποία την ενθουσίασε. Οι γνώσεις της στο χορό είναι πολλές, αφού ως ηθοποιός έχει παρακολουθήσει πολλά μαθήματα. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές που την έχουμε δει να χορεύει, είτε στο θέατρο, είτε στην τηλεόραση. Λοιπόν, σήμερα θα σου μαγειρέψω εγώ. Είσαι τρελός. Ήρθα μόνο για να σου πω να μην μου ξαναστείλεις μήνυμα. Ήταν ο άντρας μου εκεί. Τα ραντεβού με το κανάλι του Αμαρουσίου διαδέχθηκαν το ένα το άλλο. Και έτσι η αγαπημένη ηθοποιός βρίσκεται όλο και πιο κοντά στο να πει το οριστικό ναι και να βρεθεί ανάμεσα στους τρεις κριτές του σόου, που δεν είναι άλλοι από το Γιάννη Λάτσιο, τον Αλέξη Κοστάλα και το Φωκά Ευαγγελινό. Η τέταρτη καρέκλα της κριτικής επιτροπής την περιμένει, αρκεί να γίνουν οι τελευταίες συζητήσεις για το οικονομικό κομμάτι της συνεργασίας, αφού η Κάτια Δανδουλάκη λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν έχει καταφέρει να βρεθεί για την οριστική συνάντηση με τους υπεύθυνους του φαντασμαγορικού σόου. Ο φίλος μας, ο Όσκαρ Ουάιλντ, ξέρεις τι είχε πει? Ο μόνος τρόπος για να απαλλαγείς από τον πειρασμό είναι να ενδώσεις. Ναι, και είδαμε την κατάντια του σάπισε στη φυλακή. Μπορεί στην αρχή το όνομά της να ήταν στη λίστα των προσώπων που θα συμμετείχαν στο σόου. Ωστόσο, ο Αντένα ήθελε κάτι παραπάνω από την Κάτια Δανδουλάκη. Γνωρίζοντας ότι ο κόσμος την αγαπάει πολύ και πάντα οι δουλειές της στέφονται από επιτυχία, θέλησαν να της δώσουν ένα ρόλο στον οποίο η ίδια θα βοηθήσει με τις γνώσεις αλλά και την πείρα της. Σκέφτομαι ποιος του έδωσε το δικαίωμα. Ποιος? Μια ολόκληρη ζωή εσείς ζούσατε με τις ενοχές ότι κάνατε ένα φόνο, εγώ με τις ενοχές ότι κάλυψα ένα φόνο. Με ποιο δικαίωμα? Παρέα με τους τρεις άντρες που είναι πια το σήμα κατά τεθέν του Dancing with the Stars, η γυναικεία και η καλλιτεχνική ματιά της Κάτια σίγουρα θα χαλαρώσει τους επίδοξους χορευτές. Ήρθες εδώ μετά από όσα είπαμε? Εντάξει, ό,τι είπαμε, είπαμε. Οι άνθρωποι του σόου ήθελαν από την αρχή την Κάτια Δανδουλάκη στην κριτική επιτροπή. Ο επαγγελματισμός, το ήθος αλλά και η αγάπη που τρέφει για τη δουλειά της είναι σίγουρα στοιχεία που την έχουν κάνει από τις πιο αγαπητές ηθοποιούς στην Ελλάδα. Η ίδια στο σόου δεν πρόκειται να πάρει κανένα ρόλο, αν και έχουμε συνηθίσει να την απολαμβάνουμε σε ταινίες ή σειρές, υποδιόμενη τις περισσότερες φορές μια γυναίκα με έντονη προσωπικότητα. Τώρα θα γνωρίσουμε την πραγματική Κάτια, που έχει καταφέρει με το υποκριτικό της ταλέντο να κρατά συντονισμένη όλη την Ελλάδα. Δεν είμαστε παιδιά. Τι μέλλον έχουμε εμείς? Λαμπρό. Κανένα. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε την ευτυχία μας, τη δυστυχία των άλλων. Οι υπόλοιποι κριτές του σόου, όταν πληροφορήθηκαν ότι η γυναίκα που θα βρίσκεται στην παρέα τους είναι η ηθοποιός Κάτια Δανδουλάκη, ενθουσιάστηκαν, αφού η εκτίμηση που τρέφουν για το πρόσωπό της είναι μεγάλη. Η ίδια αυτή τη σεζόν είναι έτοιμη να μας αποκαλύψει τις γνώσεις της στο χορό, αλλά φυσικά δεν θα παραλείψει να κρίνει και το ύφος των χορευτών. Μη μου φορτώνεις τέτοιες ευθύνες.
Γύρισε μόνος σου. Και θα σε σκέφτομαι με αγάπη πάντα. Πώς σας φαίνεται σαν καταπληκτική ιδέα. Καταπληκτική ιδέα. Καταρχήν γυρνάει, γυρίζει στον Αντένα. Ένα το κρατούμενο αυτό που είχε πάρα πολλά χρόνια έτσι να... Εννοείς από την εποχή Φόσφορ που έπαιζε. Μέχρι τώρα τη βλέπαμε στο Μέγα πάντα. Ένα αυτό. Δεύτερο, είναι ένα πρόσωπο, αυτό συζητάγαμε και τώρα, που αγαπάει πάρα πάρα πολύ ο κόσμος. Δηλαδή φαντάζομαι ότι όλες οι γυναίκες που είναι σπίτι εκείνη την ημέρα θα κάθονται απλά και να απολαμβάνουν. Και οι άντρες κιόλας, από θαυμασμό. Κυρία... Ναι, ναι, και από σεβασμό βέβαια. Θα κοιτάνε και... την κυρία Δανδουλάκη. Δηλαδή... Και τρίτον, νομίζω ότι έχει και ένα ενδιαφέρον να τη δούμε σαν άνθρωπος πώς είναι, ως άνθρωπος πώς είναι η Κάτια Δανδουλάκη. Την έχουμε γνωρίσει μέσα από συνήθως δραματικούς ρόλους. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό δεν μας έχει αφήσει να δούμε το χιούμορ που μπορεί να έχει. Που έχει λένε πολύ ότι έχει πολύ χιούμορ. Κάποια... πολύ, αυτό σαρκάζεται πάρα πολύ. Όταν κάποια στιγμή είχε κάνει ένα guest στο κόκκινο δωμάτιο, είχε αποδείξει ότι ναι. θα μπορούσε να είναι κάλλιστα και κωμική ηθοποιός και μάλιστα σε μια συνέντευξή της είχε πει η ίδια ότι παρακαλάει να παίξει σε κωμική σειρά, απλά επειδή πλέον έχει ταυτιστεί με πιο δραματικούς ρόλους, οι προτάσεις που δέχεται είναι μόνο νομίζω από ότι αυτό. Εκεί είχε χορέψει κιόλας στο κόκκινο δωμάτιο, ένα τάγκο ήταν ή ένα βάλς. Ωραίο το τάγκο. Και ξέρει και χορεύει. Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, έχει δηλαδή, γνώση. Εντάξει, ηθοποιός. Εγώ την έχω δει στο θέατρο και χορεύει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα δούμε μια διαφορετική Κάτια Δανδουλάκη από ό,τι την έχουμε συνηθίσει. Και βέβαια ο Αντένα πιστεύει στη διαχρονική της αξία και στην καλλιτεχνική της οντότητα. Ότι τα σχόλιά της θα γίνονται πάντα καλοπροαίρετα. Θα βγάζει πιστεύω ότι θα χιουμόρ. Έχει ένα ήθος και έναν αριστοκρατικό τρόπο να λέει. Από εκεί και πέρα προκύπτουν διάφορα ερωτήματα. Πώς θα ανταπεξέλθει, ας πούμε, ενδεχομένως στον ανταγωνισμό που θα έχει και λίγο κατηνιά όλο αυτό το πράγμα. Λέω ότι θα έχει έναν αριστοκρατικό τρόπο που θα εκφράζει τα πράγματα, πιστεύω. Εγώ θέλω επίσης, να δω. Συγγνώμη, να πω και κάτι ακόμα. Επειδή ακούμε για low budget το συγκεκριμένο κόνσεπτ φέτος. Δεν ξέρω, ας πούμε, τι απαιτήσεις μπορεί να έχει η κυρία Δανδουλάκη από το ρόλο της στην Κριτική Επιτροπή αυτή. Συνεννοείς οικονομικά. Βεβαίως, οικονομικά. Σπύρο, σε συνεντεύξεις της έχει πει πάρα πολλές φορές ότι το πρώτο που κοιτάει σε μία δουλειά, είτε θεατρική είτε τηλεοπτική, είναι να της αρέσει, είναι η ποιότητα και μετά είναι το οικονομικό και κομμάτι. Δεν αμφισβητώ τίποτα, ρωτάω. Ίσα-ίσα που έχει πει επίσης σε συνέντευξη ότι όλα τα χρήματα της θα έχει δώσει για το θέατρο και για αυτή την αγάπη. Εγώ θέλω να δω, παιδιά, τον κύριο Λάτσιο. Πώς θα φέρετε στην κυρία Δανδουλάκη, δηλαδή θα υπάρχει αυτή η άμεση επαφή, έτσι, ναι, χιούμορ, θα την πειράζει, θα την εκφράζει. Να κάνω μια άλλη ερώτηση. Θα πάρει την θέση της Ερικας Πρεζεράκου ή θα γίνουν και άλλες αλλαγές? Όχι, όχι, η επιτροπή θα είναι παραμένει ο κύριος Κοστάλας, παραμένει ο κύριος Λάτσιος, περιμένει ο κύριος Φοκάς. Όχι ο κύριος Κοστάλας. Όχι, και ο κύριος Κοστάλας. Ο κύριος Φοκάς και ο κύριος Λάτσιος. Και θα είναι και η κυρία Δανδουλάκη. Ωραία, πολύ ωραία. Να αλλάξουμε τώρα θέμα λοιπόν. Και πού θέλετε να πάμε?